στο βήμα της Κυριακής. Πώς τα 50 ευρώ έγιναν 37 και εσένα σ' αγαπώ Κώστα, έτσι. Ακρίβεια, τι τρόφιμα αγοράζαμε με ένα 50ρικο το 2022 και τι σήμερα. Ναι, και εδώ δεν είναι, όχι ότι στη Βερζίνη το λέμε σωστά, εσφαλμένα το λέμε, αλλά το λέμε κυρίως για να αυτοτρολαριστούμε. Εγώ 20 έβαζα, 20 βάζω στο ρεζερβουάρ. Εδώ 50 έβαζα, 50 βάζω, δεν είναι τα ίδια προϊόντα για να ζήσει η οικογένεια. Έτσι. Λοιπόν, έχει αξία να το δούμε αυτό. Το Μετσόβι επιστρέφει στην εποχή του φωτός, άνοιγμα στην κοινωνία και Τέμπη 5 νέα καυτά κενά. Ένα πρωτόκολλο σοκ, γράφει η εφημερίδα. Στην Καθημερινή, γραφειοκρατικό έμφραγμα για διαβατήριο περάστε από το προξενείο σε 6 μήνες. Πολύμηνες καθυστερήσεις για τις πιο απλές ληξιαρχικές πράξεις υφίστανται οι απόδημοι. Κατά άλλα, τους σεβόμαστε και τους θέλουμε πάρα πολύ. Δημοσκόπηση διανέωση, σταθερή αξία η θρησκεία και νέα αγωνία το κλίμα. Τα ευρήματα της έρευνας, τι πιστεύουν οι Έλληνες. Πάνω από 10.000 υποψήφοι για 1.794 θέσεις, πανελλήνιες για 11χρονους, οι εξετάσεις για τα πρότυπα. Φροντιστήρια και στρες για μια θέση στα καλά σχολεία. Δεν ξέρω αν αξίζει όλο αυτό το ψυχικό φορτίο να το ζουν τα παιδιά. Ο Σπύρος Κουνέλης δεν εμπιστεύεται το γυμνάσιο της γειτονιάς του, γι' αυτό και παρότρινε την Αμαλία να δώσει εξετάσεις σε πρότυπο. Για να προετοιμαστεί, η μαθήτρια της 6ης Δημοτικού κάνει 4 ώρες φροντιστήριο την εβδομάδα. Με κάθε σεβασμό στον κύριο Κουνέλη, δεν αναφέρουμε σε αυτόν, αλλά πρέπει να εμπιστευόμαστε τα γυμνάσια της γειτονιάς μας ή πρέπει να φτιάξουμε γυμνάσια και λύκεια στη γειτονιά μας για να τα εμπιστεύονται όλοι οι πολίτες. Και αυτό είναι, δεν είναι δύσκολο, αρκεί να τα αποφασίσουμε όλοι μαζί, χωρίς κόντρες, ανασφάλειες οτιδήποτε. Αυτά. Τόπα. Τόπα! 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 Να πούμε την αλήθεια πάντως. Δεν πήρε κάποιον ο ύπνος ή όχι. Κάναμε. Όχι, τελείωσε. Καταμέτρηση δυνάμεων και αποφασίσαμε κάποια πράγματα. Εντάξει. Τελείωσε, τελείωσε. Γι' αυτό εγώ θα φύγω σε καμιά ώρα. Θα φύγεις μια μισή ώρα νωρίτερα, άμα θες. Κυριακάτικη και δημοκρατία. Μισή. Τι πήρα εγώ τον Παναγιωτόπουλο. Και μου λέει θα κάτσει Ευλαμπία μέχρι στις 3 το μεσημέρι, Σπύρος κάθε 10 παρατέταρτο φύγε. Εγώ την Ευλαμπία πιστεύω. Το πω εγώ γενικώς. Άσως τώρα τα χαρετά τι αν σου έτσι. Και λέγει με Πινόκιο. Εδώ παρακαλώ, παρακαλώ. Στην κυρία, καφέ μου φέρεις τουλάχιστον ή... Δεν προλάβα, αφού... Αλήθεια και το τσουρέκι που το βρήκες και το έχεις φέρει πίσω στο πλάτο. Δεν έχω φέρει τσουρέκι. Παιδιά, τι είναι αυτό εκεί πίσω. Δεν είναι από μένα. Μιλόπιτα είναι, πάρει και κέικ. Και καφέ δεν έφερες. Δεν πρόλαβα σου λέω. Και τη μιλόπιτα και το κέικ. Αφού άλλο μου έπαιρνε κάθε 10 λεπτά τηλέφωνο. Και το κορίτσι ήταν μόνο, το κορίτσι. Το ξέρω, τι να κάνω. Αφού όταν ξύπνησα ήρθα, τι να κάνω. Παιδιά, όποιο κερνάει καφέ. Καφέ, φέρτε καφέ στο στούντιο. Και λέει να σκάσουν όλοι καφαντά. Εντάξει, τέλο πάντων. Γιατί να σκάσουν όλοι, θα του πιούμε όλου. Δηλαδή έφερε μιλόπιτα και δεν έφερε καφέ. Σε ποιον τα πουλά, αυτά, Ρεσπύρο. Δεν την έφερα εγώ σου λέω. Την έφερε πάνω. Πάρει. Την έφερε ο Σπύρος στη Μιλόπιτα. Πού να ξέρω, Πάρη, θα στον αέρα εκείνη τη στιγμή. Πού να ξέρει τι γίνεται πίσω του. Άσε, ο Πάρης είναι δικός μου. Πάρη. Λοιπόν, Κυριακάτικη και Δημοκρατία. Γερμανικός δάκτυλος στις ελληνικές εκλογές, γράφει η εφημερίδα. Απροκάλυπτη παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας στο κόμμα S5 του καγκελάριου Σόλτς. Οργάνωσε κλειστή σύσκεψη στην Αθήνα για να δώσει αναλυτικές οδηγίες στα συστημικά κόμματα για το πώς θα υφαρπάξουν την ατζέντα και τους ψηφοφόρους της αποκαλούμενης ακροδεξιάς. Πώς αυτό ευνοεί τον Μητσοτάκη. Ποιοι συμμετείχαν στη ζήμωση, ποια είναι τα συμπεράσματα της έρευνας που μοιράστηκε στους συνδετημόνες, γράφει η εφημερίδα, και κακοποίηση των ζώων, η Αργέτα Κούρκουλου στον εισαγγελέα για τα γαϊδουράκια της Σίδρας. Εμένα αυτό το καρίτσι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι δραστήρια. Όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εδώ, S300 και F16 στην Ουκρανία, σκοτεινό παρασκήνιο για πώληση. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Χρυσόστομο Τύρη, τον φίλο τηλεθεατή. Καλημέρα. Ναι, πολύ σταυρό. Τώρα πήραμε μπροστά λίγο, μου φαίνεται. Πάμε τώρα, αρχίστε. Είναι το βιολογικό ρολόι. Είναι το βιολογικό ρολόι του Σαββατοκύριακου. Ελεύθερο... Έχω να πέσω για ύπνο τη Ελεύθερος τύπος της Κυριακής, αύξηση 2,5% στις συντάξεις, τα ποσά για το 2025, αποκάλυψη της εφημερίδας, οι μέσες αποδοχές ένα ταμείο για συντάξεις γύρατος αναπηρίας θανάτου, κέρδος 1,8 εκατομμύρια για 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχους, επίδομα προσωπικής διαφοράς για 605.000, στα 4,37 ευρώ η εθνική σύνταξη και τα προνομιακά επιδόματα.
Ευρωεκλογές και ακτινογραφία της πρόθεσης ψήφου. Ανθεί το ελληνικό Hollywood. Ποιες ξένες ταινίες και σειρές γυρίζονται στην Ελλάδα. Τρέχουν 8 διαγωνισμοί αξιοποίησης περιουσίας. Οι χρυσές business της Εκκλησίας. Το φιλέτο στο Καβούρι και τα κτίρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και νέο δόγμα την πυρικής προστασίας, ζέστη και ξηρεσία, φούντος ανίδη της πυρκαγιές, μεγάλη κουβέντα και αποκλειστικό ρεπορτάζ παρουσία του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Κικίλια, εδώ στο στούντιο του Τώρα Μαζί. Καλημέρα. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί καθόλου απόψε. Έχει τύχει να δουλεύω 86 ώρες ασταμάτητα. Μια χαρά είσαι. Μια καλημέρα, χαρά. Ρε Μονίκ. Μονίκ, πρέπει να έρθεις στο στούντιο. Δηλαδή δεν θα βγούμε έξω για καφέ. Ο Σπύρος δεν... Ο Σπύρος ντρέπεται να με γνωρίσει σε κόσμο. Και εγώ ντρέπομαι να γνωρίζω τον Σπύρο σε κόσμο. Οπότε ο τρόπος που γνωρίζουμε. Ντρέπεται να με κυκλοφορήσει η βραδιά. Γιατί όπου πάμε τρώω το φαγητό όλων. Δηλαδή παίρνω το ειδική μου μερίδα, τρώω τσιμπάκια. Τι λάμψη παίρνει. Όλοι είναι ο χαριτάτος και ο χαριτάτος. Μονίκ είναι απίστευτη. Μονίκ. Εξαιρετική καλλιτέχνη. Ναι, πραγματικά. Να σου πω πριν τη φέρνω. Το λέμε δημόσια. Απάντα. Θα σου απαντήσει. Πριν απάντησε. Ο Νίκ δεν παίζεται. Έχει προσωπικότητα, δεν είναι. Αχα. Και έχει ταλαιπωρηθεί πολύ το αυτό διάστημα. Τι. Να σου πει τι περνάει και. Εσύ ρε λες, έχει γνωρίσει. Ναι, εγώ την έχω γνωρίσει τη Μονίκ. Άρα δεν έρχεται από ό,τι καταλαβαίνει. Όχι. Σε σου λέτε να το γνώρισε. Όχι, βρε. Στην αιστεία τη Κυριακή δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν έφερε καφέ. Θα τιμωρηθεί για αυτό το πράγμα. Εντάξει, έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο. Πάσο, πάσο. Τι εννοεί. Φυσικά και έχω δίκιο. Σε όλα έχει δίκιο. Δεν φτάνει που πέρασα. Έλα, πρέπει να τα δείχνετε αυτά, παιδιά, κανονικά. Να τα δείχνετε. Ξαφνικά εδώ που είμαι, περνάει ένα χέρι, αφήνει ένα χαρτί. Yeah. Εδώ πάνω μας, στην αιστεία της Κυριακής, ακύρωση του νόμου περί ευθύνης υπουργών ζητάει κοβέση από την Κομισιόν. Ερώτημα προς τις νομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικώς με την άσκηση απευθείας διώξεων για ευρωπαϊκά αδικήματα κατά πολιτικών προσώπων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με βάση την αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου έναντι της συνταγματικής ένωμης τάξης. Όπως αυτή διαμορφώθηκε στην υπόθεση του βασικού μετόχου. Κάτι θες να πεις και θα σκάσεις, γιατί σαν αυτή την κατάσταση είναι, αυτή είναι παρέμβαση. Και είναι και ασυνήθιστη, δεν λέω αήθεις, ασυνήθιστη παρέμβαση της κ. Κοβέση, γιατί το τι θα κάνει το κάθε κράτος στο τοπικό του δίκαιο είναι δικό του θέμα. Το να εναρμονιστεί όμως ένας νόμος ενός κράτους με το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι κάτι άλλο. Αλλά τώρα μπες και κάνε και ράνε. Αυτό είναι ασυνήθιστα πράγματα. Δηλαδή, κυρία Κοβέση, θα μπορούσαμε να δείξουμε δίκιο μέχρι σήμερα όσοι τη δείχναν δίκιο. Αρχίζει λίγο και περνάει την κόκκινη γραμμή. Δεν θα άρεσε σε καμιά κυβέρνηση. Είτε ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε οποιασδήποτε άλλου κόμματος. Έτσι το λέω αυτό γιατί είμαστε στην προεκλογική περίοδο και ό,τι λέμε, κάποιοι φίλοι το μετράνε ανάλογα με τη δική του ιδεολογία. Είναι μπουρδοτιασμένη η προεκλογική περίοδο πριν καν ξεκινήσει. Αλλά μην το χάσουμε. Τώρα πια ξεκίνησε. Γεραπετρίτη, στήναξε στον αέρα Συμφωνία Ελλάδος-ΗΠΑ για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Λες γι' αυτό να φύγει άλλον αρνοδένδιας από την Αμερική. Α, δεν νομίζω, λες. Ούτε εγώ νομίζω. Στην κόντρα. Πάντως ήταν αυτά που ήταν εχμές του κύριου Γεραπετρίτη για τον κύριο Δέντε, απευθείας, έτσι. Δύο Έλληνες βουλευτές στο τουρκικό κόμμα που στείνει ο Ερντογάν στη Θράκη, στο μικροσκόπιο της ύποπτης κοινής ανθρώπου του προξενείου της Κομωτινής, σχέδιο για εργαλειοποίηση της μουσουλμανικής μειονότητας, μια ιστορία 30-50 χρόνια, τραγωδία Τεμπόρ, εξαιρετικό ρεπορτάζ, γιατί και γενικότερα. Τραγωδία Ντεμπόν όταν ο Μητσοτάκης διαψεύει τον Κυριάκο. Όλοι εναντίον της κυβέρνησης, χωρίς δεξαμενές νέων ψηφοφόρων, η Νέα Δημοκρατία και τα τεκμήρια και είναι πάνω από 2 εκατομμύρια φορολογουμένους. Αυτά από την Κυριακάτικη Κόντρα με πλούσιο ρεπορτάζ. Στην Αυγή έχετε χάσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, κύριε Μητσοτάκη, καταλήτης στο έγκλημα των Ντεμπόν. Το 88%. Παιδιά, πάρτε τη Γεωργία Γαρατζιώτη, η ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνει αυτό, πάρτε το κορίτσι μας γιατί έχει να μας μεταδώσει δήλωση του κυρίου Μπάιντεν πριν από λίγα δευτερόλεπτα έχει έρθει και είναι πολύ σημαντική για όλα όσα καταγράφουμε στη Μέση Ανατολή. Καταλήτες, λέει η εφημερίδα, λοιπόν, το έγκλημα των Ντεμπόν. Το 88% θεωρεί πως το πολιτικό και το δικαστικό σύστημα δεν κινήθηκαν αποτελεσματικά για να αποδοθούν ευθύνες. Ναι, στην προανακριτική από το 61%, το 75% δεν πείθεται πως δεν υπάρχει συγκάλυψη. Και 8 στους 10 δεν είναι ικανοποιημένοι με την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Στέφανος Κασελάκης, η πρώτη επιλογή όσων δεν ψήφισαν τον Ιούνιο, είχαν ψηφίσει τον Μάιο. Βελόπουλος, η δεύτερη
εντυπωσιακό έβριμα των δημοσκόπων που ανησυχεί τον Μαξιμβάλλου. Του με τον κρούσε το δουλάκι από το Πασόκ εδώ. Πώ τα βλέπει όλα αυτά τα ευρήματα. Ντοκουμέντο. Τριπλή αποκάλυψη για το έγκλημα των Τεμπών. Ψεύτες για τα μπάζα. Ψέματα και αντιφάσεις του εργολάβου από την πρώτη μέρα εκχωματώσεις και τον μπάσμα στο σημείο της τραγωδίας. Λένε ψέματα για τον αγωγό φυσικού αερίου. Δημοσιεύει με το χάρτη της διαδρομής του. Συνεχίζει να ψεύδεται ο Κωνσταντίνος Αχιλλέος Καραμαλής, ενώ ενημερώθηκε από το 2021 με 5 υποπνήματα στελεχών του Υπουργείου Μεταφορών, αλλά δεν έκανε τίποτα για τους κινδύνους, την εγκατάλειψη του δικτύου και την έλλειψη προσωπικού. Οι συγγενείς απαντούν στα ψεύδι Μητσοτάκη και Αδηλίνη, Καριστιανού, Ασλανίδης, Πλακιάς, Κωνσταντινίδης, μιλούν στο ντοκουμέντο. Αυτά με πλούσιο ρεπορτάζ από την εφημερίδα. Στην ΠΑΜ, τα φωνικά στη θέα και η αγωγή Παντελίδη, αποκλειστικό οικογένεια του Λεοφιλούς καλλιτέχνη ζητεί 1.700.000 ευρώ από την περιφέρεια Αττικής. Εάν το ομοιραίο πρωινό της 18ης Φεβρουαρίου του 2016 οι διαχωριστικές νησίδες στο ύψος του Ελληνικού είχαν συντηρηθεί και δεν υπήρχε το σάπιο σίδερο το οποίο τρύπησε το σώμα, σήμερα ο δημοφιλής τραγουδιστής θα ζούσε. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στο δικόγραφο που αποκαλύπτει η εφημερίδα τα κατασκευαστικά σφάλματα, η πλημέλη συντήρηση και η ανυπαρξία σήμανση στο επίμαχο σημείο του δυστυχήματος. Οι ανύπαρκτες μπάρες ασφαλείας οδού Κατεχά και η αμαρτωλή σύμβαση των 3,4 εκατομμύρων ευρώ και το έργο που δεν ολοκληρώθηκε. Τις απαντήσεις που δίνει ο ανάοδοχος. Θες να το σχολιάσουμε αυτό το θέμα. Γιατί η ιστορία Παντελίδη αυτό και δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά είχα κάνει και πάρα πολύ προτάσεις για αυτή την υπόθεση. Στην ακριβώς συνέβη σου αυτό, αλλά κάποιες, συχνά στοχίες που υπάρχουν στο τοπικό ή εθνικό δίκτυο και μπορούν να αποβούν μοιραίες σε ένα λάθος χειρισμό οδηγού ή σε ένα τροχαίο μεταξύ οχημάτων που μπορεί στο σημείο μια στοχή υλικού είτε στις μπάρες που λέμε, στα στιθέα είτε οτιδήποτε, ή ακόμα και στην ολιστριότητα του δοστρώματος, παίζουν σίγουρα πάντα ρόλο. Πόσο καθοριστικό το κρίνει βέβαια πάντα η δικαιοσύνη. Αυτή είναι μια μεγάλη αγωγή, βαριά αγωγή. Ήθιστε να υπάρχουν, δεν καρποφορούν, δεν ευδοκιμούν οι περισσότερες σε αυτή την περίπτωση. Στο παρόν της Κυριακής, κόκκινη κάρτα στην κυβέρνηση, απογοητευμένη δυσαρεστημένη 7 στους 10 πολίτες. Κόκκινη κάρτα λοιπόν στην κυβέρνηση, ανησυχούν στο Μαξίμου για αποχή και τιμωρητική ψήφο. Το 77,3% του φτωχού πληθυσμού δυσκολεύεται να καλύψει έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες. Έρευνα της Ελστάτ για την υλική και κοινωνική στέρηση και τις συνθήκες διαβίωσης. Κενό γράμμα η διακήρυξη των Αθηνών. Αυτά και άλλα πολλά στο πλούσιο με πλούσιο ρεπορτάζ στο παρόν της Κυριακής. Στο πρώτο θέμα, μπλόκο και καυγάδες για τις άδειες οικοδομής φρενάρουν και οι ρυθμίσεις για τη δόμηση στα εκτός σχεδίου οικόπεδα. Ευνηδιαστική παρέμβαση της αποκεντρωμένης διοίκησης βάζει πάγο στις αποφάσεις των δημάρχων να μην εκδίδουν άδειες. Οι δήμαρχοι σε ενδιαφέρει. Ναι. Ξέρεις κανένα δήμαρχο. Θα κάνουν λέει προσφυγή στην Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών. Ναι, αυτή η ιστορία με την οικοδομή και τη... έχει προκαλέσει πόλεμο μεταξύ των Δήμων. Πέρα από τις αντιδράσεις της δικαιοσύνης, θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό. Επιμένει και ο κ. Κυλακάκης. Αλλά και έτσι. Η άναρχη οικοδόμηση για κάποιους Δήμους πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και προτεραιότητα των ίδιων των πολιτών και της Δημοτικής Αρχής. Δεν μπορεί όλοι να, επειδή υπάρχει χρήμα και επειδή όπου θες να χτίζεις. Να χτίζουν οπουδήποτε, γιατί πλέον δεν ζούμε σε πόλεις, ζούμε στο τσιμέντο. Έτσι. Και πλέον κάποιες γειτονιές δεν βλέπουν ουρανό. Δηλαδή βλέπουν μόνο τον από πάνω όροφο. Κοιτάνε, βγαίνουν στον μπαλκόνι, βλέπουν την απέναντι πολιτική. Ναι, αυτό λέω. Τέλος πάντων. Κωδικός Μακεδονία, μάχη για τα ποσοστά, το σχέδιο της κυβέρνησης για τις ευρωεκλογές. Οι συσχετισμοί, οι κομματικοί στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν τα πήγε πολύ καλά στη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία. 10 μονάδες έχασε. Εκεί παίζει μεγάλη μπάλα τελευταίο Βελόπουλος, ο κ. Βελόπουλος. Βεβαίως. Και γενικά έχασε πολλές στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό βλέπεις διάφορα να συμβαίνουν. Και έχει αναλάβει αποστολή ο κ. Βορύδης να βρεθεί στη Μακεδονία και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να συντάξει δυνάμεις, να συσπυρώσει δυνάμεις και κάποιους οι οποίοι εκφράζονται ως απογοητευμένοι και για την ακρίβεια. Αλλά κυρίως υπάρχει ένα θυμικό για την ιστορία των Τεμπών. Αλλά και ένα μόνιμο θυμικό καθημερινότητας που αφορά την επιβίωσή τους, την ακρίβεια. Έχει αναλάβει την αποστολή ο κ. Βορύδης να κατευνάσει πνεύματα και να μπορέσει με τη δική του ρητορική να κάνει ένα μασάζ, όπως λέμε, στους τοπικούς παράγοντες για να επηρεάσει. Έχει κανέναν στο σχήμα της κυβέρνησης υπουργό που να βγαίνει από τη Βόρεια Ελλάδα. Υπουργό, όχι νομίζω. Υπουργό έχει την κυρία Ράπτη. Ναι, ακριβώς. Αν εξαιρείται η Μακεδονία Στράγη, που εκεί δεν νομίζω είναι και άφαντη. Ναι, λοιπόν. Και ένα Τούρκο στην Ακαδημία Αθηνών, ο διάσημο γιατρό μεταμοσχεύσεων που έμεινε για 4,5 χρόνια στι φυλακέ του Ερντογάν. Για τρομοκρατική δράση, μέλος του Ιδρύματος. Βλέπεις, λέει ο Θάνος Ασκητής στο Δανίκα.
Το διαβάσει τη βιβλιοθήκη. Με το πρώτο χαστούκι από άνδρα σήκω και φύγει αμέσως. Mm. Όσοι κακοποιούν κάνουν και τα παιδιά τους έτσι. Βασικά με το πρώτο χαστούκι οπουδήποτε σήκω φύγει αμέσως. Εξαιρετικός επιστήμον. Βέβαια. Real News. Συναγερμός για τις πυρκαγιές. Για πρωτοφανή πυρήνη απειλή το φετινό καλοκαίρι προειδοποιούν κορυφαίοι επιστήμονες. Ειδικοί ανησυχούν για το ενδεχόμενο να εκδοθούν ισχυρές φωτίες σε πολύ μεγάλα υψόμετρα. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο. Η κλιματική κρίση οδηγεί σε πρόωρη έξαρση του πυρήνου Εφιάλτη. Από τις 7 στις 11 Απριλίου ξέσπασαν 253 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Σε επιφυλακή ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με 5 νέα πρόσθετα μέτρα ξεκινάει την πυρική περίοδος. Ενισχύονται οι δυνάμεις δασοπροστασίας και αυξάνονται τα πρόστιμα για τα καθάριστα οικόπεδα. Όλα αυτά με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Λευτέρη Θεοδωρακόπουλου, εξαιρετικό ρεπορτάζ και παρουσία του Βασίλη Κικίλια σε λίγη ώρα εδώ στο στούντιο τώρα μαζί. Τα 8 κλειδιά για μείωση του έμφυα, τελευταία ευκαιρία για να διορθώσουν τα λάθη που φούσκωσαν το φετινό λογαριασμό, δίνει εφορία στους ιδιοκτήτες. Στο τραπέζι η συμπαραγωγή για τα F-35, διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ελλάδας. Γιατί ο Ερντογάν επιχειρεί να γκριζάρει πάλι το Αιγαίο και φάρμακα στο σπίτι ανοίγει για όλους τους δικαιούχους το πρόγραμμα διανομής κατοίκων. Αυτά με πλούσιο ρεπορτάζ από τη Real News. Κάποια μηνύματα παίρνεις τώρα εσύ και... Τι σου στέλνουν τώρα. Να μην σε νοιάζει. Ρεπορτάζ, ρεπορτάζ. Αυτή ήσυχο το κορίτσι, είναι άϊπνη και θέλει να κάνει τη δουλειά της. Okay, δεν μπορώ να σου πω ότι μου στέλνουν, αλλά έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο. Αν έχουν δίκιο, εντάξει. Αφορά κάτι επάνω μου. Μακεδονία της Κυριακής. Δίκιο έχετε. Είναι πολύ όμορφη σήμερα η Ευλοβία. Δεν μπορώ. Και εσύ είσαι πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ πολύ. Μα παρεξηγεί τι λέτε. Αλλά το λέμε από καρδιά, δεν τα λέμε έτσι. Έλα, μου στέλνει μια φίλη λύσαξε, μου λέει. Μια από εδώ, μια από εδώ, μια από εκεί, μου τι δίνει, αφού είναι ζαβό. Είμαι κι εγώ ζαβή. Μια χαρά είναι, όχι. Πολύ ωραία είναι. Από πού πρέπει να το κάνω, έτσι. Όχι. Όχι. Με... Έτσι. Παιδιά, αυτό το πράγμα. Δάχτυλο, θα το δω μετά. Μετά, μετά. Θα έχουμε διάλειμμα τη λίγο. Αλλά ναι, με εκνευρίζει. Γιατί και... ξέρεις, εσύ... Άμα το πανόριζο δεν σου λέει κάτι, σημαίνει όλα τέλεια. Αφού έχουμε πάρει σκοπιά. Α, όχι, με παίρνει γι' αυτό. Έχουμε σκοπιά πάνω. Σε θέσεις μάχης για το έξτρα ύψος στα κτίρια, γράφει Μακεδονία της Κυριακής, από τη μια κυβέρνηση μηχανική εργολάβη και από την άλλη αντιπολίτευση δήμαρχη. Flyover, ποιος θα μείνει με τον Μουτζούρι των καθυστερήσεων. Πριν καλά-καλά αρχίσουν οι κυρίως εργασίες κατασκευής πολυψωμένης ταχείας λεωφόρου, άρχισαν οι καθυστερήσεις. Πόσο θα διαρκέσει η αναστολή εργασιών, τα φαντάσματα του μετρό και της υποθαλάσσιας. Τι πάθανε τα Καρντάσια μας στη Θεσσαλονίκη με αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Τύπος Θεσσαλονίκης. Το νοή... λέμε τα Καρντάσια μας στη Θεσσαλονίκη, σαν προδοθώ πάλι υπόλογοι. Όχι, Καρντάσια, αδέρφια, αδέρφια. Ξέρεις, εμείς είμαστε λίγο... Ναι. Κάθε τόπο, κάθε τόπος έχει τη μούρλα τους κωδικές του. Ναι. Πνοή με μεγάλο κολυμβητικό συγκρότημα στη Δυτική Θεσσαλονίκη θα δημιουργηθεί στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος στους Αμπελόκηπους. Αυτή τη βδομάδα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους. Ο χάρτης της κλιματαγοράς για το 2023, άνοδος στις τιμές πώλησης ακινήτων στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική αστυνομία εξασφαλίστηκαν safe houses σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα. Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Θα διαβάσω μια αθλητική και μετά θα σηκωθώ να πάω να πάρω κι άλλον ένα καφέ γαλλικό. Α, μίξ καφέ εδώ, καφέ εδώ. Δεν υπάρχει θέμα, ναι. Έτσι. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Έλα, δεν μας άμε. Τώρα θα μου ξανακάνει, σιγά. Άλλη πώς δεν το ξέρατε κιόλας καν. Σήμερα γιατί σας το είπα δεν ξέρω. Στη Μέτροσπορ. Μπορούμε ξανά την ανατροπή. Η πόρος των παικτών για τον δεύτερο αγώνα με την Πρίζ και το σύνθημα του Μπράντον Τόμας. Ας το γυρίσουμε. Πάμε, ΠΑΟΚ. Οι επόμενες κινήσεις μετά τις καταγγελίες του ΠΑΟΚ, η εκθέση των τριών Ελλήνων αστυνομικών που βρέθηκαν στην Πρίζ και των αξιωματούχων της UEFA με απουσία στην Πρίζ σήμερα κόντρα στην Άντβερπ, Νίκη Χαγέν, θα σκοτώσουμε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στο φως των σπορ, πρόλαβε τους Ισπανούς, με το Μεντιλίμπαρ θα γιορτάσει και επισήμως 100 χρόνια Ολυμπιακός αφού ανανέωσε ο τεχνικός, θρύλος στο θρίλερ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-2 του Παναθηναϊκού στο κλειστό του Ρέντι και έκανε το πρώτο βήμα για τον τίτλο στους τελικούς της Volley League γυναικών. Την αίσθησε στον τοίχο. Ο Πανετολικός πήρε μεγάλη νίκη 1-0 στην Κεσαριανή επί της Κηφισιάς. Την τον την. Νταν. Εντάξει. Κλάτα ρε. Λοιπόν, αθλητική ώρα των σπορ. Όλοι κάνε άλλο, αυτό που μου αρέσει κάνε. Ποιο. Ποιο κάνεις. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, δεν σου ήρθε. Τώρα αποκλείεται. Α, όλη η ΑΕΚ μια γιορτή, πανηγυρικό κλίμα όλη τη μέρα χθες, αλλά και σήμερα για τα 100 γενέθλια της ΑΕΚ. Άρα θα ταξιδέψει όλη την Ελλάδα το αερόστατο των 100
των 100 χρόνων. Απόψε στην κορυφή, με πάθος που ξεκινήσει προσοχή και σοβαρότητα, η ομάδα του Αλμέιδα παίρνει το, με τρίποντο, ανεβαίνει στην πρώτη θέση και αγχώνει τους ανταγωνιστές της. Sport Day. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Ο Βάσκος κέρδισε με το σπαθί του την παραμονή του στο λιμάνι, καθώς πέτυχε μέσα σε ένα δίμηνο 10 νίκες και 2 προκρίσεις, αλλάζοντας ριζικά τη συνολική εικόνα του Ολυμπιακού. Επισημοποιήθηκε λοιπόν η επέκταση για ένα χρόνο του συμβολέου του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτά από την εφημερίδα με πλούσιο ρεπορτάζ και φυσικά κόκκινος φαλτής. Αυτός γιατί ταιριάζει γάτι, γιατί ξέρει, με Μεντιλίμπαρ στα 100 χρόνια του Ολυθρύλος. Ρεπορτάζ από το Ρέντι για τον Βάσκο, καθοδηγητής, ήρεμη δύναμη. Πάει γάτι στο DNA του συλλόγου. Δεν φοβάται να κάνει αυτοκριτική και δεν κρύβεται πίσω από τα λάθη παιχτών. Δεν κολλάει να αφήσει στον πάγκο ή στην εξέδρα κάθε όνομα. Κάνει τους παίχτες να ακολουθούν το πλάνο. Η ομάδα μαζί του βγαίνει υγεία. Λοιπόν, σπουδαία κίνηση από Μαρινάκη, που σχολιάζουν Γούναρης και Καλτσάς στον κόκκινο πλανήτη την ανανέωση του Μέντι. Και τον Τρέμι Μπάρτσα, ο Κάναν πήρε φωτιά την κατάλληλη στιγμή. Για τον μπάσκετ αυτό. Live Sport, 100 χρόνια, μεγαλείο, δέο σύγκριση και αντεχείρα, μοναδικό πάρτι στη Νέα Φεντέρφη, απόψε για τα 100 χρόνια και τα 100 γενέθλια της ΑΕΚ. Νίκη και για διπλή γιορτή, απόψε κόντρα στον Άρη, στις 8.30, με Πόνσε στην κορυφή η Ένωση, κλειστά χαρτιά από Μάντζιο. Αυτά και από τον αθλητικό τύπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνο μου, να είσαι καλά.